Πια Φίνες εδώ με ένα ακόμα βλογκάκι. Σήμερα είναι Παρασκευή και στείλαμε τα μπλουζάκια. Ευχαριστώ όλους για την κατανόησή σας. Σας είπα στο τελευταίο βίντεο, στο πρώτο τελευταίο σας είπα sorry για την καθυστέρηση και στο τελευταίο σας είπα στην αρχή ότι έχουν σταλεί. Και εννοείται μέχρι να ανέβει το προηγούμενο βίντεο τα είχα στείλει. Δηλαδή σήμερα τα στέλνω. Δηλαδή και όταν θα δείτε αυτό θα είναι ήδη πόσες μέρες θα είναι. Εδώ έχουμε pre-workout, sour gummy και ετοιμαζόμαστε για το τελευταίο workout σε αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε κάτι καινούριο από την επόμενη εβδομάδα, γι' αυτό και μεσολαβεί ένα διήμερο ρεπό. Και αυτή την εβδομάδα πλάκα-πλάκα έκανα μόνο τρεις προπονήσεις, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, σήμερα δηλαδή. Και νιώθω λίγο πιο ξεκούραστος, νιώθω λίγο πιο καλά, σχεδόν φλάστον μυριαίο έχω, αλλά δεν πειράζει. Νιώθω λίγο καλύτερα αυτή τη μέρα. Σας είδατε και το τελευταίο βιντεάκι ότι η ενέργεια ήταν ψηλά. Και θέλω να σας πω έτσι μια σκέψη για αυτό το θέμα. Όμως πρώτα αυτό, πάμε gym και θα σας πω ακριβώς τι παίζει με την πάρτι μου. Πώς πάμε? Έχω υπάρξει και καλύτερα. Εντάξει. Αποδεκτό. Λοιπόν, φτάσαμε gym. Τα φιλαράκια μου είναι κάτω. Γιατί σήμερα έχουμε διαφορετική προπόνηση, αλλά δεν πειράζει. Τελευταία προπόνηση αυτού του προγράμματος. Οπότε, θα τα δώσουμε όλα. Επίσης, νιώθω πάρα πολύ καλά και σας είπα και πριν, ήθελα έτσι να το συζητήσω λίγο αυτό το θέμα. Τι μου συμβαίνει. Αλλά προηγείται η προπόνηση, ίσως θα αναφέρω, ίσως μιλήσω στο commentary. Θα βάλω τα κλιπάκια και μιλήσω στο commentary. Let's fucking go! Δεν μπορούμε να κάνουμε let's fucking go με αυτά τα υποτονικά τραγουδάκια. Βέβαια μπορούμε με οτιδήποτε, αλλά εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε κάτι άλλο. Outfit of the day. Μπλε παπούτσι. Μπλε μπλούζα. Από πάνω μέχρι κάτω my protein. Ξέρετε τι έχετε να κάνετε αν σας αρέσουν αυτά τα ρούχα και ψάχνετε για ρούχα τον καιρό. Πάμε. Λοιπόν, παίχτες μου, καλωσορίστε σε ένα ακόμα commentary και θα σας δείξω λίγο από την προπόνηση στήθος και χεριών. Δεν έβγαλα πάλι όλα τα κλιπάκια γιατί δεν προλάβαινα. Είμαι too focused για να μπορέσω να βρω κόσμο, να ασχοληθώ με την κάμερα κτλ. Όμως, ακούστε τι παίζει. Στο τελευταίο βιντεάκι με είδατε super ενεργητικό και λέτε τι γίνεται με 170 με 165 γραμμάρια υδατάνθρακες, έχεις τόση όρεξη μετά από 100 συν μέρες δίαιτας. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο όταν έχεις τόσο μεγάλο περιορισμό ενέργειας, φαγητού για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα με βαριές προπονήσεις κτλ. Κτλ. Η αγαπημένη μου λέξη κτλ. Να έχεις ενέργεια. Ωραία. Είναι δύσκολο. Όμως, κατά κάποιον τρόπο, μόνο και μόνο γνωρίζοντας ότι είναι δύσκολο, το έκανα στο μυαλό μου λίγο δυσκολότερο. Πάντα το κάνουμε αυτό και πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι κάτσε ρε παιχτή, είναι δύσκολο, ok, αλλά άμα δεν κουραστώ, δεν θα αναρωτιέμαι κιόλας γιατί δεν κουράζομαι ή δεν θα επιβάλλω την κούραση με το μυαλό μου στο σώμα μου επειδή μου είπαν ότι είναι κουραστικό. Ένα αυτό, ωραία, μην τα κάνετε τα πράγματα πιο δύσκολα από ό,τι είναι. Πρέπει να είστε ήρεμοι. Και ok, έχετε ακούσει 200 πράγματα, θα κουραστείς, θα πονάζεις, θα σηκώσεις τα 2 κιλά. Βλέπεις 180 πράγματα, βλέπεις ότι κουράζεσαι, ότι πεινάς, ότι δεν μπορείς να σηκώσεις τα 2 κιλά. Αλλά μην τα υπερβάλλεις. Ωραία, μην τα υπερβάλλεις στο μυαλό σου. Ίσως να τα υπέρβαλα ελάχιστα στο μυαλό μου και αυτό να έβγαινε πάνω στο σώμα μου, όχι περισσότερη κούραση, όχι χωρίς ενέργεια, όχι δεν έχει διάθεση. Επίσης, σκέφτηκα λίγο περισσότερο καθαρά το ότι Παναγιώτη, τι κάνεις? Εσύ για ποιον λόγο φτιάχνεις βιντεάκια και κάνεις προπονήσεις? Βασικά προπονήσεις κάνεις επειδή γουστάρεις, βιντεάκια γιατί φτιάχνεις? Γιατί θέλω να περάσω αυτή την αγάπη που έχω για προπόνηση και σε όσους περισσότερους μπορώ, σε όσο περισσότερα άτομα μπορώ και να εμπνεύσω άτομα να ξεκινήσουν να ασχολούνται με την προπόνηση. Όχι με την εικόνα του σώματός τους,
που θα έρθει και αυτό μέσα από προπόνηση, αλλά γενικότερα με την προπόνηση, με την καλυτέρευση, με το κάνω κάτι τώρα και παίρνω το αποτέλεσμα μετά. Ή πιέζω τον εαυτό μου για να δω τα όρια του. Αυτό μ' αρέσει. Και έχω προσέξει ότι ναι, είπα θα κάνω μια προετοιμασία και θα είμαστε σοβαροί και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, όμως φεύγει από αυτό που πραγματικά είμαι και από αυτόν τον, και από αυτόν τον λόγο που πραγματικά φτιάχνω βίντεο. Οπότε δεν μπορεί απλά επειδή πεινάω, απλά επειδή είμαι κουρασμένος, απλά επειδή είμαι αδύναμος να μην περνάω το μήνυμα που μέσα από όλα τα βιντεάκια μου ήθελα και προσπαθώ να περνάω, που είναι αγάπη για την προπόνηση, που είναι υπομονή, που είναι διάλεξε αυτό που θες να κάνεις και κάντο, που είναι είσαι υπεύθυνος για ό,τι σου συμβαίνει. Αυτά είναι πράγματα που θέλω να περάσω και θέλω να δείξω και στα οποία θέλω να βελτιωθώ μοιράζοντας τη διαδρομή μου μαζί σας. Οπότε ναι, η προετοιμασία είναι ένα καλό εργαλείο να πετύχω κάτι τέτοιο, να σας δείξω τη σκληρή δουλειά, να σας δείξω την υπομονή και όλα τα σχετικά, όμως όχι αρκετό για να μην σας δείξω την αγάπη μου για την προπόνηση. Οπότε, τώρα διάθεση είναι αυτή, μία είσαι πάνω, μία είσαι κάτω, το γνωρίζετε αυτό, όμως το βασικό στοιχείο για εμένα είναι ότι κάνω αυτό που αγαπάω και θέλω να σας δείξω πόσο ευτυχισμένο με κάνει να κάνω αυτό που αγαπάω. Και στα τελευταία βιντεάκια μου ίσως να μην φαίνομαι τόσο χαρούμενος. Οπότε ήθελα αυτό να αλλάξει και θα αλλάξει και άλλαξε. Εντάξει. Οπότε, αυτά, μα κακό φόρμα αυτό εδώ μεταξύ, αλλά δεν πειράζει, είναι λίγα τα κιλά. Δεν έχει επιβάρυνση στο σώμα μου με αυτά τα κιλά λόγω κακιάς στάσης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βλογκάκι και από αύριο θα αρχίσουν να καταφθάνουν τα μπλουζάκια. Ευχαριστώ πάλι χίλιες φορές για την στήριξη και για την υπομονή σας λόγω της καθυστέρησης που συνέβη. Ήθελα να τα είχατε πάρει μέχρι χθες, μέχρι προχθές, Παρασκευή. Όμως τελικά θα έρθουν όλα, κανένα δεν έχει φτάσει ακόμα, θα έρθουν όλα από αύριο πρώτου του μηνός. Οπότε, τα λέμε στο επόμενο κλιπάκι. Καλή συνέχεια, γεια σας. Παίχτες μου, τελειώσαμε την προπόνηση. Πολύ καλό workout σήμερα. Πάμε για δύο μέρες off the weights, χωρίς βάρη. Θα φάμε το φαγάκι μας, όσο και να είναι αυτό. Και θα επανέλθουμε τη Δευτέρα πάρα πολύ δυναμικά με καινούριο πρόγραμμα προπόνησης και καινούρια βασανιστήρια. Παιδιά, τώρα αρχίζει το καλό. Τώρα έρχονται οι γραμμώσεις. Τώρα έρχεται όλη η δουλειά, τώρα θα φανεί όλη η δουλειά που κάναμε και αυτές τις 100 μέρες προετοιμασίας, αλλά και πριν από αυτό με την αύξηση δύναμης, αύξηση μυϊκής μάζας, κουτουλού, κουτουλού. Φύγαμε σπίτι για κοντοπουλάκι. Λοιπόν, η αδερφούλα μου με βοηθάει με τα μπλουζάκια, βάζει όλες τις παραγγελίες και μετά θα πάω εγώ στο ταχυδρομείο να τα στείλω. Αλλά πρώτα έχουμε ένα γεύμα. Το γεύμα θα είναι πρωτεϊνικό, γιατί τα μάκρος είναι αρκετά χαμηλά, έχουν κατέβει αρκετές φορές. Πάμε να φάμε όμως. Σκαμπερμέντες είσαι εδώ, πάμε να ετοιμάσω και έχουμε. Σαλατίτσα. Αγγούρι ντομάτα κοτόπουλο. Αφήνουμε λίγο φαγητό για το βράδυ ή για αργότερα. Μπορεί καν να μην βραδιάσω να φάμε.
Απλώς άμα φάω τα μάκρος τώρα και πάω να ανεβάσω βίντεο, πάω το ταχυδρομείο και γυρίσω, νομίζω θα θέλω να φάω να γυρίσω, θα θέλω. Και εγώ αυτό νομίζω, γι' αυτό και κρατάω μερικά μάκρος για αργότερα. Λοιπόν, αυτές είναι οι παραγγελίες. Πήγαμε να τις δώσουμε και να ανεβάσουμε και το βλογκάκι για σήμερα. Οπότε επειδή θα κουβαλάω μια κούτα με το ποδήλατο με τις παραγγελίες, δεν θα πάρω μαζί μου την κάμερα, αλλά θα αργήσω λίγο να επιστρέψω, γιατί έχουμε ανεβάσει το βιντεάκι και έχουμε να στείλουμε. Και να έρθουμε να φάμε το τελευταίο γεύμα για σήμερα. Επίσης, 165 γραμμάρια υδατάνθρακες, 45 γραμμάρια λιπαρά, που αντί για λιπαρά έπρεπε να λέγονται λιπηρά. Αυτό είναι το χιούμορ του πατέρα μου, για όσους δεν γνωρίζουν. Εντάξει, αυτό είναι. Να ήταν κι άλλο. Φύγαμε. Παιχθές μου, sorry για το βλογκάκι σήμερα, αλλά εχθές. Μετά το ταχυδρομείο πήγα για το βίντεο, μετά το βίντεο πήγα για καφέ και άρχισα να γυρίσω στο σπίτι. Πεινούσα, έφαγα κατευθείαν όσο φαγητό μου είχε μείνει και ξέχασα το βίντεο. Και τώρα που το κάνω edit βλέπω ότι μου λείπει το τελευταίο κλιπάκι. Οπότε, αυτά για σήμερα. Πιστεύω αυτά που είπα στο commentary να βοήθησαν αρκετό κόσμο. Αρκετά άτομα να βρήκαν κάτι χρήσιμο εκεί μέσα, να εμπνεύστηκαν, να πήραν δύναμη. Θα τα πούμε στο επόμενο βλογκάκι. Καλή συνέχεια. Bye. Κάντε like, ε. Κάντε like. Bye.